Ο λόγος για τον κύριο Γιάννη Τσουμή, ο οποίος είναι στην γραμμή μας και με χαρά τον καλησπερίζουμε εδώ στην ώρα για μπλε και αντιπρόεδρος φυσικά της ΕΚΑΣ. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια. Επειδή μας ακούνε οι φίλαθλοι και ιδιαίτερα οι μπασκετικοί, ναι. Και δεν ξέρω αν ξαφνιάστηκαν από το μεγαλύτερο πρώτο σκόρ που είπατε. Το έβαλα και κουιζάκι σήμερα στο Facebook. Δύο το βρήκανε. Και μάλλον λίγοι το βρήκανε. Δύο γιατί... κύριε Τσουβί το βρήκανε. Μπορώ να σας πω και, τις απαντήσεις. Είχα απαντήσεις. Δύο ήταν για σας. Δύο-τρεις γράψαν για Μούμογλου, γιατί προφανώς το μυαλό τους πάει σε εκείνη την φοβερή επίδοση που είχε σε εκείνο το παιχνίδι. Πόσους πόντους είχε? 145. Μόνο 145. Αυτό σου λέει πρώτο σκόρε θα είναι. Και πολλοί θα έπανε για τον Ίγκραμ και ούτω καθεξής. Για Ίγκραμ, για Δημήτρη Παπαδόπουλο, για... για Χατζιβρέτα, όπως... όπως... Ναι, όπως είπα εγώ, για Καρατζουλίδη, για Σακελαρίου. Είχα και ένα Σακελαρίου. Όλοι είχαν δίκιο. Στο θέμα της γενικότερης εικόνας, αυτό που είπατε εσείς είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε άθροισμα πόντων, έτσι, ναι. Το διευκρινίζουμε, ναι. Γιατί μπορεί σαν μέγεθος, σαν δυνότητα εκτελεστική, σαν αξία, ξέρω εγώ, μπορεί οποιοδήποτε να βάλει άλλους και όχι εμένα. Αλλά επειδή αυτό που είπατε βασίζεται τεκμηριωμένα σε μια εξαιρετική δουλειά που έκανε ο Αλέξανδρος Οικονομίδης, που κράτησε πάνω από 10 χρόνια. Περιμένουμε το λεύκομα πώς και πώς. Περιμένουμε το λεύκομα της ιστορίας του μπασκετικού Ηρακλή. Βέβαια. Ο Αλέξανδρος Οικονομίδης έκανε έρευνα πάνω από 10 χρόνια. Έχει καταγράψει όλους τους αγώνες, όλα τα αποτελέσματα, συγκεκριμένα 1.800 αγώνες έχουν καταγραφεί με τα αποτελέσματα, τους πόντους, φωτογραφίες πολλές, υλικό πολύ, και εγώ βοήθησα και του έδωσα αρκετές από το προσωπικό μου αρχείο, όπως επίσης τον έφερα σε επαφή με τον Κώστα τον Μπογκατσιώτη, με τον Άγιο τον Κυνηγόπουλο, διαχρονικά δηλαδή καλύπτει όλες τις εποχές. Έτσι λοιπόν και μέσα από ένα εξελάκι, αθροίζοντας τους πόντους, βγαίνω πρώτο σκόρε σε άθροισμα με 5.050 πόντους. 5.050 ακολουθεί... 50 πόντους, ναι. Και ο Ίγκραμ βέβαια, ο μεγάλος Ίγκραμ, που είχα την τύχη να παίξω και 2 χρόνια μαζί του, ακολουθεί με 4.500 πόντους. Αυτό είναι αποτέλεσμα βέβαια της μεγάλης χρονικά παρουσίας μου στον Ηρακλή. Έπαιξα στην ανδρική ομάδα 15 χρόνια, ναι. Από το 1974 μέχρι το 1989. 2 χρονιές εκ των οποίων ουσιαστικά ήταν κενές, μία γιατί ήθελα να προετοιμαστώ για τις εισαγωγές στο Πολυτεχνείο και μία γιατί αμέσως μετά ασθένησα και απήχα ακόμη 1 χρόνο. Έτσι λοιπόν να διευκρινίσω ότι ο μέσος όρος ο δικός μου αναγώνα είναι 15 πόντι, του Ίγκραμ 32 πόντι. Ο Μούμογλου έβαλε 145 πόντους που ούτε κανένας μπορεί να φανταστεί ότι θα μπορούσε να βάλει. Άρα υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια. Ναι, στέκομαι ναι, λοιπόν ναι. Ότι στο άθροισμα είμαι πρώτος, τεκμηριώθηκε από τον Αλέξανδρο και πάση περιπτώσει. Αν ο Ίγκραμ ήταν 15 χρόνια. Αν ο Ίγκραμ ήταν 15 χρόνια στον Ηρακλή, μπορεί να είχε. Αν ο Ίγκραμ θα βάζει, μπορεί και τα τριπλάσια. Ένα εκατομμύριο πόντους μπορεί να είχε. Ναι. Τα τριπλάσια, ναι, τα τριπλάσια. Αλλά μιλάμε τώρα για μια διαχρονικότητα. Και ξέρετε, το πρόβλημα τώρα με τις ομάδες, δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα, εγώ σαν πρόβλημα το βλέπω, είναι ότι αλλάζουν συνεχώς τα ρόστερ. Ίσως βέβαια αυτό να δίνει, κάθε χρόνο, να δίνει ναι. Και μπορεί να δίνει και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, δεν το αφισβητώ. Αλλά δύσκολα μένει ένας παίκτης τόσα πολλά χρόνια, όπως μέναμε εμείς τότε τη δεκαετία του 80 που έπαιξα εγώ. Πείτε μας κύριε Τσουμή, γιατί είναι ωραίο αυτό να το ολοκληρώσουμε, τη πεντάδα. Τσουμής, Ίγκραμ, μετά που πάμε. Να σας πω, να ξεκινήσω, γιατί στο μυαλό μου εμένα είναι η πεντάδα η κλασική, η διαχρονική της δεκαετίας του 80. Όχι, η πεντάδα με τους πόντους. Α, τι, η τι πεντάδα θυμάστε? Με τους πόντους. Ναι, είστε πρώτος εσείς, δεύτερος είναι ο Ίγκραμ. Δεν θέλω να κάνω επίδειξη μνήμης, έχω μπροστά μου τον πίνακα, γιατί έχω και την τιμή, επειδή συνεργάστηκα με τον Αλέξανδρο Οικονομίδη, ναι. Να μου δώσει μία προεκτύπωση. Οπότε τους πίνακες τους έχω εδώ και αρκετό καιρό. Να πω ονομαστικά, Τσουμής με 5.050 πόντους, Ίγκραμ με 4.670, Σακελαρίου 4.600, Καρατζουλίδης 4.500, Παπαδόπουλος Δημήτρης 4.300. Συγχαίρω τους ακροατές γιατί τους βάλανε όλους αυτούς στις απαντήσεις. Δηλαδή, και να συμπληρώσω με τη δεκάδα Μπογατσιώτης, Βλαχόπουλος, Πυλαφίδης, Χατζιβρέτας, Κακιούσης. Εντάξει, αυτό είναι ένας πίνακας με συγκεκριμένα κριτήρια. Υπάρχουν άλλοι πίνακες με περισσότερες συμμετοχές, με περισσότερα χρόνια. Σωστά. Και στις συμμετοχές είμαι δεύτερος με 300 συμμετοχές, πρώτος είναι ο Μάντης. Είστε οι πρώτοι δύο
Τσουμής Μάντης που εγώ με θυμάμαι, εγώ έχω γεννηθεί το 79, να πρωτοβλέπω στη ζωή μου μπάσκετ Ηρακλής, τα πρώτα δύο ονόματα που άκουσα στη ζωή μου. Βέβαια υπήρξαν και άλλοι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, με προλάβατε μαζί με τον Ingram που ουσιαστικά ήταν στην ολοκλήρωση της παρουσίας μου στον Ηρακλή. Εκείνη η πεντάδα, ναι. Με γιατρό και γιατρό, τον Παπαδόπουλο. Και Παναγιωτίδη και Τσέκο και ο Τσέκος ήταν μετά. Θα πιο μετά. Παπαδόπουλος και ο Τσέκος, όχι, ήταν και ο Τσέκος. Ναι. Και ο Χρήστος. Και ο Λευτέρης ήταν, ο Κακιούσης νεαρός. Ο Κακιούσης, βέβαια. Καλή ομάδα. Δεν το συζητάω. Καλούτσικη. Εξαιρετική. Και ήταν τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Ιβανοθείου. Ναι. Με τα κεπέγγια, αν τα προλάβατε. Το ψηλό, το μπαλκονάκι που λέγαμε. Το ψηλό, το μπαλκονάκι και από κάτω οι πάγκοι των ομάδων. Κατά καιρούς βγάζω κάτι φωτογραφίες εκείνες της περίοδου και με την ευκαιρία της συνομιλίας μας θα ανεβάσω μια. Να βάλετε γιατί μας αρέσουν αυτά. Μας αρέσουν αυτά. Ημερών, ναι. Και ειδικά για τον μπασκετικό Ηρακλή, για να πάμε και στο τώρα, κύριε Τσουμή, μας είχε λείψει πάρα πολύ αυτό που νιώθουμε αυτές τις μέρες. Ναι. Ο Ηρακλής πάρα πολύ μας έλειψε. Εντάξει, πηγαίναμε στο Ιβανόφιο, δεν σταματήσαμε ποτέ να παρακολουθούμε, αλλά άλλο να βλέπεις Β' Εθνική, άλλο να βλέπεις Α2. Και άλλο του χρόνου να ζήσουμε όσα παιχνίδια ζήσουμε, τέλος πάντων, με την ατμόσφαιρα που ξέρετε κι εσείς πάρα πάρα πολύ. Και χαίρομαι που σαν εσάς τους χαρακτηρίζω μπασκετάνθρωπους που αγαπάτε τόσο πολύ αυτό το άθλημα, σας ξαναβλέπουμε στο Ιβανόφιο. Σας βλέπουμε στο Ιβανόφιο. Να μην βάλω το ξανά, να βάλω μια συνέχεια. Ναι, μπράβο. Στο Ιβανόφιο λοιπόν το επισκέπτομαι. Καταρχήν να σας πω μια λεπτομέρεια. Γεννήθηκα 100 μέτρα από το Ιβανόφιο. Άντε 200, γιατί το πατρικό μου είναι στο Εθνικό Κολυμπητήριο δίπλα. Δηλαδή γεννήθηκα στους Χορτατζίδες. Άρα είναι το σπίτι μου. Ένα λεπτό με το πόδι. Πώς. Ένα λεπτό με το πόδι. Ναι, ένα λεπτό, να μην υπερβάλλουμε, ένα λεπτό με το πόδι. Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ στο Κατσάνιο, το οποίο ήταν ανοιχτό, ίσα που προλάβαν τότε και βάλανε άσφαλτο όταν ξεκίνησα, με τα ξύλινα ταμπλό. Όταν μπήκαν τα πλαστικά, τα δύο ξύλινα πήγαν στα πλάγια για να υπάρχουν δύο μπασκέτες παραπάνω για σουτ. Ποτέ δεν έκοψα την επαφή μου με το χώρο, αν και μετά το 89 που παντρεύτηκα ήρθα στην Καλαμαριά, αλλά το Ιβανόφιο είναι το δεύτερο μου σπίτι, οι Χορτατζίδες γενικότερα. Ένιωσα πολύ μεγάλη χαρά με την επιτυχία του μπασκετικού Ηρακλή. Με τα πρώτα play-offs με τον Καποδίστρια, με τον Χαρίλα Τρικούπη, συγγνώμη, το μάτς το είδα, ήμουνα με το γιο μου στο Παρίσι για κάποιες προσωπικές υποθέσεις και είχαμε το tablet και βλέπαμε το παιχνίδι. Αλλά βέβαια ευτυχώς είχα επιστρέψει στο τελευταίο παιχνίδι και το πιο ουσιαστικό, το πιο ενδιαφέρον που μας έδωσε και αυτή τη χαρά της φιέστας. Είχα χρόνια να ζήσω τέτοια ατμόσφαιρα, μπορώ να την παρομοιάσω με την περίοδο 2001-2002, τότε που ο κύριος Εμφιετζόγλου είχε εγκαταλείψει ουσιαστικά την ΚΑΕ και ανέλαβε μια διοίκηση πρωτοδικίου με άτομα του Γυμναστικού Συλλόγου, είχα αναλάβει ως γενικός αρχηγός με προπονητές τον Πιλαφίδη και τον Μουρατίδη, να τρέξουμε την ομάδα χωρίς ούτε μία δραχμή ούτε ένα ευρώ. Είχε πολύ καλούς παίκτες, οι παίκτες αυτοί είχαν μεγάλο φιλότιμο και καταφέραμε και βγήκαμε τέταρτη στην Α1. Πήραμε το δικαίωμα εισόδου συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε τότε τα 100 εκατομμύρια δραχμές. Δεν δηλώθηκε η ομάδα, έτσι. Και δεν δηλώθηκε η ομάδα. Ήταν αδύνατο να βρούμε 100 εκατομμύρια δραχμές για ηγετική επιστολή που ζητούσε η Ευρωλίγκα. Έτσι χάσαμε τη συμμετοχή μας και νομίζω ότι και το ελληνικό μπάσκετ έχασε και την τέταρτη θέση. Από εκεί άρχισαν να μειώνονται οι θέσεις στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι και τότε έζησα τέτοια ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα στους τελευταίους αγώνες που καταφέραμε και πήραμε το δικαίωμα για την Ευρωλίγκα. Το τελευταίο παιχνίδι, ανεβάσατε και μια σχετική φωτογραφία από ό,τι είδαμε την Καστοριά, σηματοδότησε την επιστροφή της ομάδος. Τι θα θέλατε να δείτε, με τι θα μένατε ικανοποιημένος για την επόμενη χρονιά σε ένα πρωτάθλημα με ομάδες που ακόμα, κύριε Τσουμή, τα ξέρετε γιατί ασχολείστε, είστε και στην ΕΚΑΣΤ. Δεν ξέρουμε πόσες ομάδες θα είναι, ποιες θα είναι, τι θα γίνει. Με τον Ολυμπιακό έχει γίνει όλο αυτό το μπάχαλο, Α1, Α2 κτλ. Αλλά για τον Ηρακλή, πέρα από το σχόλιο σας που θα το ήθελα και αυτό για το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα, για τον Ηρακλή, τι να θέλουμε, τι να περιμένουμε. Καταρχήν, να ξεκινήσω με το να συγχαρώ τον πρόεδρο, τον Θόδωρο τον Δρακόπουλο. Βεβαίως. Τον βοηθό του, τον Διονύση τον Κοντοτάσιο, τον προπονητή του Κώστα τον Μέξα και τους παίκτες βέβαια, τον γιατρό, τον μασέρ, τον γυμναστή, όλο το team. Να τους συγχαρώ. Ιδιαίτερα όμως τον Θόδωρο τον Δρακόπουλο, ο οποίος
είναι η αλήθεια, δεν το γνώριζα από τα νεανικά μου χρόνια, αλλά όλοι μου είπανε ότι ήταν ένας από τους πιο σκληροπυρηνικούς Ηρακλειδείς, έτσι, από τους πιο βαμμένους μπλε. Και αυτό το απέδειξε, γιατί επέμενε. Αν δεν αγαπάς κάτι πολύ, δεν επιμένεις. Ο Θόδωρος επέμεινε πάρα πολύ και μπράβο του, τα κατάφερε. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή η προσπάθεια να πάει εις μάτιν. Σίγουρα έχει στο μυαλό του και έχει σχέδια, σίγουρα θα την ενισχύσει την ομάδα και θα την κάνει αντάξια του να συμμετέχει μέσα στην Α1. Και βεβαίως σίγουρα δεν θα είναι ο στόχος του απλά να παραμείνουμε. Mm-hmm. Γιατί όταν βάζεις ένα πρωτάθλημα στόχο να παραμείνεις, κινδυνεύεις άμεσα να πέσεις. Άρα κάποιους στόχους παραπάνω θα βάλει. Ελπίζω να βοηθηθεί από το σύνολο των Ηρακλειδέων κατά το ποσοστό που μπορεί ο καθένας να συνδράμει και να χαιρόμαστε τον Ηρακλή, τον ιστορικό Ηρακλή, που όταν ξεφυλίζω εγώ αυτή την προεκτύπωση του σχετικού λευκώματος, πραγματικά παρόλο που είναι η ζωή μου, κάθε φορά συγκινούμε που τα βλέπω και αυτούς που προηγήθηκαν και αυτούς που πήραν τα πρώτα πρωταθλήματα Ελλάδος και αυτούς τους που περάσανε και τους ξένους και τους Έλληνες, και θα ήθελα εγώ να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στη συμμετοχή Ελλήνων παικτών. Κουράζομαι να βλέπω τα Σάββατα στην τηλεόραση 5 Αμερικανούς σε κάθε ομάδα. Πολλές στιγμές 10 Αμερικανούς, πραγματικά. 10, δηλαδή, 5 και 5, δεν είναι ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι σοβινιστικό. Είναι όμως για την ουσία της πρόοδου του ελληνικού μπάσκετ. Οι Έλληνες έχουν μεγάλο ταλέντο. Το ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί από το 2004 που είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΣΤ, ασχολούμαι ιδιαίτερα με το αναπτυξιακό κομμάτι και της ΕΚΑΣΤ και της Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Υπάρχουν ταλέντα, υπάρχουν αξίες, μπορούν, αλλά χάνονται. Μετά τις εθνικές εφήβων και τα λοιπά, χάνονται. Γιατί οι θέσεις είναι πιασμένες. Και δεν είναι δά και τόσο σημαντικοί αυτοί που πιάνουν τις θέσεις των ομάδων της Α1. Γι' αυτό ελπίζω ότι θα δοθεί μια περαιτέρω τόνωση στη συμμετοχή των Ελλήνων. Και έτσι θέλω να δω και τον Ηρακλή να έχει τους πολύ καλούς του ξένους παίκτες και πολλούς Έλληνες, πολλά ταλέντα που ήδη έχει κάνει από πέρυσι και έχει παραγωγή παικτών και κάποιες μεταγραφές που πήρε νεαρών ταλαντούχων. Αυτή είναι η εικόνα που περιμένω για την επόμενη χρονιά. Γιατί ο Ηρακλής ιστορικά πρέπει να είναι στην Α1. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Με τον μπάχαλο αυτό που βλέπετε. Δεν έχω άμεση άποψη, με την έννοια δεν θέλω να τοποθετηθώ. Είναι θέμα ομάδων, είναι θέμα ΣΑΚΕ, είναι θέμα ομοσπονδίας. Λυπάμαι, αυτό μπορώ να το πω. Ναι, λυπάμαι. Σίγουρα. Λυπάμαι γιατί δίνει μια εικόνα ό,τι θέλω κάνω και πού θα φτάσουμε, πού θα καταλήξουμε. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Ελπίζω όμως να βρεθούν κάποιες λογικές λύσεις που να μην εκθέσουν το ελληνικό μπάσκετ. Γιατί κάπου διάβαζα ότι όπου γίνονται έτσι αγώνες, τουρνουά, πρωταθλήματα πανευρωπαϊκά και αυτά, μας ψιλοκολαντρίζουν, μας ψιλοκοροϊδεύουν, δηλαδή γινόμαστε αντικείμενο αρνητικών σχολείων. Δεν είναι εικόνα καλή αυτή να γίνονται έτσι και να μην ξέρεις τελικά αν έπεσε κάποιος, πόσοι θα παίξουν του χρόνου. Λυπάμαι γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Να σώνονται ομάδες σε παιχνίδια άνευ αγώνος και τέτοια. Δεν θα έπρεπε να γίνει. Ναι, τα ζήσαμε και αυτά. Ένα μήνυμα από τον καλό φίλο, τον Μάνο του Λουπασάκη, που θέλει να σας πω, σε παρακαλώ, την αγάπη μου στον κύριο Τσουμή, με σεβασμό. Σε ευχαριστώ. Πολύ, ένα καλά. Εισιτήριο, 3 μάτς στο Παλέ με τεράστια Ηρακλέρα, γράφει. Προφανώς σας έζησε. Ένα εισιτήριο, 3 μάτς τότε που παίζαμε στο Παλέ Ντεσπορ. Ναι. Αν κατάλαβα καλά, αυτό εννοεί. Αυτό εννοεί. Ναι, Σάββατο που παίζανε. Ένα εισιτήριο, 3 μάτς στο Παλέ με τεράστια Ηρακλέρα, αυτό γράφει. Ένα εισιτήριο, 3 μάτς με τεράστια Ηρακλέρα. Ναι, ήταν στα πρώτα. Με Τσουμή, Μάντι και Ίγκραμ και χαμός. Και δεν σημαίνει. Λοιπόν, εγώ να επαναφέρω την κλασική πεντάδα λοιπόν του 80, τη δεκαετία του 80. Πάρα πολύ καλούς συμπαίκτες είχα. Απλώς έμεινε γιατί ήταν μια πολύ σταθερή πεντάδα από το 1 προς το 5 των θέσεων, εννοώ Σακελαρίου, Τσουμής, Μάντης, Πυλαφίδης, Καρατζουλίδης. Αυτή είναι μια πεντάδα ελληνικότατη. Στο μυαλό μου λειτουργεί ως η βάση του Ηρακλή της δεκαετίας του 80. Και είχαμε βεβαίως πάντα και κάθε χρονιά πολύ καλούς αξιόλογους συμπαίκτες. Πάνω σε αυτό που λέτε, επειδή πρόσφατα φιλοξενήσαμε εδώ και τον σπουδαίο Τάκη Καρατζουλίδη, πριν από λίγες μέρες παραμονές του αγώνα με την Καστοριά, ο κύριος Δρακόπουλος είπε ότι σε ένα από αυτά που θέλω να κάνω για την Α1
είναι να έχω και μια ομάδα ανθρώπων, βετεράνων καλωσφαιριστών του Ηρακλή, που αγαπάνε τον Ηρακλή, που νιώθουν από Ηρακλή, που νιώθουν από Ιβανόφιο, που ξέρουν τον κόσμο και τους θέλω δίπλα μου. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει. Την ίδια ερώτηση είχα κάνει και στον κύριο Καρατζουλίδη, την ίδια ερώτηση κάνω κύριο Τσουμί και σε εσάς, γιατί όντως έχετε προσφέρει πάρα πολλά. Ο καθένας με τον τρόπο του είναι κοντά στην ομάδα, ως φίλαθλος, ως οτιδήποτε. Αν μπορεί να υπάρξει μια τέτοια ομάδα που θα είναι κοντά, το πώς τώρα... Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει. Κάποιοι απόμαχοι, γιατί σχετικά πρόσφατα άρχισα να χρησιμοποιώ τη λέξη απόμαχοι. Ναι. Το παλέμαχοι σημαίνει ακόμη εν ενεργεία, αλλά μεγάλη ηλικία. Κάποιοι λοιπόν απόμαχοι συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για το τμήμα και για την ομάδα. Άλλοι να είναι πιο κοντά και να έρχονται και στους αγώνες, να φέρουν τα παιδιά τους, να φέρουν την οικογένειά τους. Βεβαίως. Θα μπορούσανε, όχι τόσο χαλαρά, λίγο πιο συστηματικά, να συμμετέχουν, εάν βέβαια η διοίκηση της ομάδος δίνει και το χώρο. Γιατί κακά τα ψέματα, η ομάδα είναι πλέον μια ΚΑΕ, έχει πρόεδρο, έχει ιδιοκτησία. Δεν μπορεί να απαιτεί ο παλέμαχος ή ο βετεράνος ή ο απόμαχος να είναι ρυθμιστής καταστάσεων. Βλέπω καμιά φορά κάποιοι παλέμαχοι κάπως πιεστικά παρεμβαίνουν. Δεν λέω, όλοι αγαπάμε την ομάδα. Mm-hmm. Την ευθύνη της διοίκησης την έχει ο πρόεδρος και το επιτελείο του και η διοίκησή του. Εάν λοιπόν ο συγκεκριμένος πρόεδρος, που ξέρω ότι μας αγαπάει όλους γιατί μας παρακολουθούσε, έριξε και στον αέρα αυτή την ιδέα, μας την είπε πρόσφατα εδώ στην εκπομπή. Ναι, δεν θα έλεγα όχι. Αλλά να διευκρινίσω ότι οι ομάδες τώρα, σήμερα και τα τελευταία χρόνια, θέλουν δίπλα στην ομάδα επαγγελματίες, τεχνοκράτες. Mm-hmm, mm-hmm. Που σημαίνει ότι θα είναι συστηματικά δίπλα στην ομάδα. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό όλοι. Εγώ προσωπικά. Σωστά, δεν καταλαβαίνω. Κάνω, καταλαβαίνω. Προφανώς. Καταλαβαίνετε. Για ηθικούς λόγους θέλει. Για να, ηθικούς, να σας αν έχει θέλετε. Κοντά, ναι, σημασιολογικούς. Μπράβο. Το είπατε καλύτερα, ναι. Ναι, μπορούμε να είμαστε κοντά στην ομάδα. Και αν ερωτόμαστε να μπορούμε να δώσουμε μια γνώμη, μια άποψη, δεν σημαίνει ότι θα περνάει το δικό μας. Αλλά με μεγάλη μου χαρά, εγώ θα μπορούσα την επόμενη χρονιά να συνομιλώ και να επικοινωνώ. Έτσι κι αλλιώς στο γήπεδο θα πηγαίνω. Α, καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Κλείνοντας και πριν σας ευχαριστήσω για την ωραία κουβέντα που είχαμε εδώ στην εκπομπή. Βέβαια, 15 χρόνια μπορούσαμε να μιλάμε 15 ώρες. Και λίγο λέω. Αλλά αν σας ρωτούσα, κύριε Τσουμί, να μας πείτε ένα-δύο γεγονότα που ίσως να μην τα ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Θα μπορούσατε να μοιραστείτε κάτι μαζί μας. Σας πιάνω λίγο προετοιμάστο, το ξέρω και συγγνώμη γι' αυτό. Ναι, δεν υπήρξε καμιά προεργασία. Κάποια γεγονότα συνήθως... Κάποιο παιχνίδι, κάποιο περιστατικό, κάτι, οτιδήποτε. Ναι. Εκείνης της εποχής. Καταρχήν, εγώ να σας πω, ήμουν τυχερός που δεν είχα ποτέ κανένα τραυματισμό. Δηλαδή, πέρα από κάποια ψηλοδιαστρέματα κατά καιρούς, και μια χρονιά που σας είπα που απήχα γιατί είχα ασθενήσει, ναι, και ήταν κακό αυτό γιατί ήταν στο ξεκίνημά μου, αλλά τέλος πάντων επανήλθα, το ξεπέρασα. Δεν είχα τραυματισμούς, ένα πολύ σημαντικό. Ένα δεύτερον ήταν ότι θα ήθελα να είχε την οικονομική δυνατότητα ο Ηρακλής τότε να μας ενισχύσει λίγο παραπάνω την ομάδα, να μπορεί να την ενισχύσει λίγο παραπάνω. Ο Ηρακλής δεν μπορούσε να φέρει. Να χτυπήσει ένα πρωτάθλημα για παράδειγμα. Ούτε ομογενής, ούτε δίθεν ομογενείς εντός εισαγωγικών, ούτε γιατί οι ξένοι δεν επιτρεπότανε. Εν πάση περιπτώσει, γενικότερα δεν μπορούσε να δαπανίσει, ήταν καθαρά, ήμασταν αθλητές του φυτωρίου. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να δαπανίσει πολλά χρήματα για να κάνει την ενίσχυση που θα μας έδινε ένα κλικ παραπάνω. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σε ένα τελικό κυπέλλου το 1981, το οποίο μας το πήρε ο Ραμπίδης. Okay, αναγνωρίζω, η ΑΕΚ κατέκτησε το κύπελλο, μπράβο της, αλλά εγώ έχασα το κύπελλο. Γιατί υπήρχε ένας Ραμπίδης, ο Κέρκ Ράμπις. Λος Άντζελες Λέικερς, βέβαια. Δεν ξέρω πόση σχέση έχει με την Ελλάδα. Γίναν πολλά εκείνη την περίοδο. Εγώ θα έλεγα δεν έχει καμία σχέση με Ελλάδα. Αλλά κατάφεραν και τον κατέβασαν στο γήπεδο για ένα χρόνο. Και ουσιαστικά εκείνος μας πήρε το κύπελο. Είναι μια πικρία που την κουβαλάω. Τι άλλο να σας πω τώρα, αυτή τη στιγμή όντως με βρίσκεται προετοίμαστο. Πολλές χαρές βέβαια, πολλές στιγμές χαράς, πολλές στιγμές νίκης. Που βγαίναμε στα κόρατς και παίζαμε και κάναμε τα ταξιδάκια μας, προσπαθούσαμε, εντάξει αξιοπρεπώς νομίζω,
το να συμμετέχει σε μια ομάδα μπασκετική ή και άλλου αθλήματος είναι πολύ σημαντικό για την υπόλοιπη ζωή σου, γιατί αποκτάς εμπειρίες, φιλίες, γνωριμίες και όλα αυτά. Και αυτό λέω και στα νέα παιδιά τώρα που συναντώ συνέχεια, ότι πάνω απ' όλα το κέρδος και η πρίκα από τον αθλητισμό είναι ότι γυμνάζεις το σώμα σου, είναι θέμα υγείας, αποφεύγεις κακές συνήθειες. Πιθανότατα αν δεν έπαιζα μπάσκετ ή αν δεν αθλούμουν να κάπνιζα κιόλας, δεν έχω καπνίσει ποτέ στη ζωή μου. Και καλά κάνετε. Αποκτάς τους φίλους σου, δεν ξέρω τώρα αυτό, αν το πήρες βαρέως εσύ, δεν ξέρω καπνίζεις. Όχι, καπνίζεις. Και καλά κάνετε, είμαι αντικαπνιστής, γι' αυτό το είπα. Ναι. Και έτσι λοιπόν, σίγουρα δεν υπάρχει κάτι αρνητικό από τον αθλητισμό. Στο επίπεδο που το βλέπω εγώ και στο επίπεδο που ασχολούμαι εγώ, έτσι. Ο φίλος ο Μάνος επανέρχεται και λέει: Ηρακλής Παναθηναϊκός στο Παλέ. Δεν μας λέει χρονιά. Τεράστια νίκη με καταπληκτικό τσουμί. Χαμός έγινε, λέει, στο Παλέ. Τώρα, λοιπόν, ποιο μάτς μπορεί να είναι αυτό? Το έχω ανεβάσει και σχετική φωτογραφία. Πιο απ' όλα, δηλαδή. Όπου πνίγομαι στις αγκαλιές συμπαικτών μου και αναρωτιέμαι κάτι καλό πρέπει να έκανα. αυτή τη στιγμή δεν είμαι εύκαιρος, παρόλο που έχω το βιβλίο μπροστά μου, αλλά δεν μπορώ να καθυστερώ το ραδιοφωνικό σας χρόνο. Όχι, λίγο. Με τρίποντο δικό μου, είχα βάλει και πολλούς πόντους, ανατρέψαμε τη διαφορά των play-offs απέναντι στον Παναθηναϊκό. Και ενώ είχαμε χάσει με 15 πόντους, κερδίσαμε με 16. Αυτό μου το θύμισε ο Γιώργος ο Δημαρέλος μέσω του Facebook, όταν ανέβασα τη φωτογραφία και λέω κάτι καλό πρέπει να έκανα. Λέει, πιτσιρικάς ήμουν, με έφερε ο μπαμπάς μου, και θυμάμαι τη φάση, και αυτό μου το επιβεβαίωσε και ο Αλέξανδρος Οικονομίδης. Αυτό ήταν το μάτς. Και αυτό με κάνει να ξαναπώ ότι περιμένουμε το λεύκομα πώς και πώς του νομίζω ότι δεν έχει ξανά υπάρξει τέτοια δουλειά πανελλαδικά. Ναι. Ένας άνθρωπος να κάτσει να ασχοληθεί με όλα τα αποτελέσματα, έχει επισκεφθεί την Ομοσπονδία για Φυλαγόνους, βιβλιοθήκες, την Ακαδημία Αθηνών, την Βιβλιοθήκη της Βουλής, των αθλητικών εφημερίδων. Δεν έχω ακούσει ποτέ κανείς να έχει ασχοληθεί, να έχει εμβαθύνει τόσο πολύ σε μια έρευνα αθλητικού περιεχομένου. Πράγματι θα είναι κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω μετά θα είναι το κίνητρο και θα βρει μιμητές και για άλλους συλλόγους. Γιατί άλλο ένα απλό φωτογραφικό λεύκομα και άλλο μια έρευνα. Γιατί η έρευνα αυτή θα είναι και διαχρονική. Όλα τα αποτελέσματα είναι περασμένα σε εξελάκι. Οπότε προστιθέμενη υπόθεση. Και αν μπορεί να βγει, δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση, κύριε Τσουμή, αν βγαίνει τώρα. Δύο εβδομάδες άδειας το καλοκαίρι. περνάνε. Για διαμελέτη. Περνάνε για αέρα. Αέρα περνάνε. Ναι. Με το κύμα εκεί διαβάζει τα πάντα. Ναι. Νομίζω θα βγει φέτος και σύντομα μάλιστα. Να προλάβουμε το καλοκαίρι. Ναι. Και η επιθυμία του Αλέξανδρου ήταν να το συνδυάσει με τη χαρά της ανόδου στην Α1. Δεν υπάρχει ήτανε μια καλύτερο. Ήταν μια ευκαιρία να το κάνουμε πέρυσι, στα 110 χρόνια του Ηρακλή, 1908-2018, αλλά ναι. Επειδή όλο και κάτι παραπάνω ήθελε να βάλει και όλο να το αναβαθμίσει, θα το συνδυάσει μάλλον φέτος με την άνοδο του τμήματος στην Α1. Για Ingram πόσες ερωτήσεις να κάνω, πόσες ώρες? Λοιπόν, σε άλλη εκπομπή. Ήταν εξαιρετικό παιδί, παικταράς. Απλώς δεν είχα την τύχη να παίξω πολλά χρόνια μαζί του, τα χρόνια όλα δηλαδή που ήταν εδώ. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, για κάποιους λόγους η τεχνική ηγεσία τότε έκρινε ότι έπρεπε να κάνει κάποιες αλλαγές και έτσι μετά τον Ηρακλή το 89 έπαιξα 3 χρόνια στον ΠΑΟ Διοικητηρίου, στην Α2, ο οποίος ΠΑΟ τότε διεκδικούσε την άνοδο στην Α1, το πάλεψε δηλαδή πολύ σοβαρά. Με προπονητή την πρώτη χρονιά του Βαγγέλη τον Αλεξανδρή. Η αδελφή Ψωμιάδη ήταν τότε στη διοίκηση του ΠΑΟ Διοικητηρίου. Έτσι, όταν έκανε που λέμε ο Ingram τις εμφανίσεις του τις καλές, εγώ έπαιζα στην Α2. Ναι. Γιατί είναι που λέμε δεν σταματάει απότομα το μπάσκετ, δεν μπορείς να το ξαναματήσεις ξαφνικά. Έπαιξα και στο ΠΑΟ Διοικητηρίου 3 χρόνια. Έπαιξα μετά και στον ΑΕΤΟ, που είναι ο δεύτερος σύλλογος που αγαπάω, έτσι, γιατί υπήρξε ο πατέρας μου πρόεδρος για 20 και πλέον χρόνια, πρόεδρος του ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ. Τότε ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική, έπαιξε ένα χρόνο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και 2 χρόνια έπαιξα αεραστεχνικό μπάσκετ στο Πανόραμα, στο Β' τοπικό. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η καριέρα. Μέχρι το 37 μου. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η καριέρα μου. Έκανα και τον προπονητή στο Πανόραμα στις μικρές ομάδες 3 χρόνια.
Αλλά επειδή είχα το επάγγελμά μου, είμαι πολιτικός μηχανικός, την οικογένειά μου, αυτά όλα ήρθαν σε δεύτερη μοίρα και πορευτήκαμε αλλιώς. Τώρα επί της ευκαιρίας της επιστροφής, τώρα μου ήρθε η ιδέα στον αέρα, δεν πειράζει, πάλι απροετοίμαστο και τον εαυτό μου πιάνω απροετοίμαστο με αυτό που λέω. Θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά να σας μαζέψουμε όλους εσάς, που ο κόσμος, όπως βλέπω και από τα μηνύματα, δεν σας ξεχνά και σας αγαπάει. Δηλαδή εκείνη την πεντάδα που είπατε και άλλους, ναι, δεν είναι μόνο, ναι, υπάρχουν, ναι, και άλλοι. Ναι. Και να κάνουμε μία-δύο, δεν ξέρω πόσες εκπομπές. Ακόμα και εδώ με την παρουσία σας στο στούντιο. Και παρόλο που την πρώτη φορά που τηλεφωνηθήκαμε δεν μπόρεσα να ανταποκριθώ στο καλεσμά σας. Τώρα με ξάφνιασε ο χρόνος που με κρατήσατε στον αέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλίμονα. Δεν μιλάμε κάθε μέρα για αυτά. Δεν μιλάμε κάθε μέρα. Στη διάθεσή σας και για μια επόμενη φορά. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσουμή. Να είστε γερός. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και στο επανειδή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, έγινε. Να είστε καλά. Γεια σας.